It's Friday today. Και εμείς είμαστε πανέτοιμοι να σας προσφέρουμε ένα ευχάριστο. Από τους εκατοντάδες ανθρώπους που έπεσαν στη θάλασσα μετά τη βύθιση του πλοίου, κοντάν τριγύρω δεν γύρισαν για να μαζέψουν τους επιζήσαντες, εκτός από μία. Ελάχιστοι άνθρωποι πέθαναν από πνιγμό, αυτή είναι σημαντική λεπτομέρεια, καθώς οι περισσότεροι πέθαναν από το κρύο. Ναι, πάγωσαν στο νερό. Η θερμοκρασία του νερού του Ατλαντικού βρίσκεται. Το επόμενο μας. Η Μαρίνα έχει ετοιμάσει ένα βίντεο. Είναι η κυκλοφορία ενός διαφορετικού χάρτη του πρώτου που κυκλοφορεί για τη Λευκωσία από νέους, για νέους όλων των ηλικιών. Έχει τον τίτλο Use It. Είναι ένας χάρτης ο οποίος είναι τόσο εύχριστος για να μπορέσεις να κυκλοφορήσεις ολόκληρη τη Λευκωσία και να δεις διάφορα σημεία ή και εστιατόρια ή και εκκλησίες όπου θέλεις να πας. Ιδιαίτερα για τους ξένους, mm-hmm. αλλά και για όλους όσοι δεν γνωρίζουν τη Λευκωσία. Παρακολουθήστε το με προσοχή και μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία σε όσους δούλεψαν. Πραγματικά να ταξιδέψεις χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς να ρωτήσεις κανέναν. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Αγαπημένη μου. Και αγάπη μου. Έτσι πρέπει να λέμε, λέει ο ψυχολόγος. Πώς δείχνουμε την αγάπη μας. Ο κύριος Αντώνης Ράφτης, ψυχολόγος, είναι μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα εμείς και πάλι. Πριν πάμε στο μουσικό μας ένθετο για σήμερα, για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα ευχάριστα. Ναι, διαφημιστικό διάλειμμα.